Να πάμε να δούμε ένα βίντεο που θα μας βοηθήσει να μπούμε στο νόημα για τον πρώτο μας κλίμα καλεσμένο και στο της κλίμα της πρώτης σύνδεσης. Έτσι, έτσι. Πάμε. You and me, honestly, we don't need no therapy. Just live it up. Just live it. Love me crazy. We be who we wanna be. Just live it up. Just live it. I'll be right by your side. I'll be there when you need me. I'll be your only remedy. And if we get too high, falling right through the ceiling, remember what you said to me. You be honestly, we don't need no therapy. Εν τω μεταξύ, το πρώτο γκολ που είδα πρέπει να είναι από τα πλέον εντυπωσιακά σε όλη την Ευρώπη. Το πρόλαβες και το είδες, έτσι. Γκολάρα, τι γκολ ήταν αυτό. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό γκολ. Πραγματικά, η αλήθεια είναι πως το συγκεκριμένο παιδί που έχουμε μαζί μας, το ξέρω από παιδί και γι' αυτό μιλάω έτσι, από τα τμήματα υποδομής του Εργοτέλη, όταν σκοράρει, συνήθως βάζει τέτοια γκολ. Γκολάρες δηλαδή. Δεν είναι τυχαία. Και με τα Γιάννενα και με τον Εργοτέλη, ο Βαλάντης ο Κοζορώνης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Βαλάντη. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Βαλάντη. Καλή χρονιά να έχουμε με το καλό. Νομίζω πως κατάφερες επιτέλους να βάλεις και κάτι πιο ελαφρύ πάνω σου, γιατί στη Λιθουανία αυτή την εποχή δεν ξέρω πώς θα πάτε με τη θερμοκρασία. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Ναι, κάνει πάρα πολύ κρύο. Καμία σχέση θερμοκρασία Λιθουανία με Ελλάδα. Και ειδικά αυτή την περίοδο έχει και χιόνια πάνω. Ενώ εδώ σχεδόν βγαίνουμε έξω με ένα φούτερ. Είναι πολύ καλή θερμοκρασία. Η ζωή στη Λιθουανία πώς είναι? Στη Λιθουανία πώς είναι αυτή την περίοδο ή γενικά? Γενικά, η ζωή, ο τρόπος ζωής, η καθημερινότητα. Εντάξει, γενικά η Λιθουανία μια πάρα πολύ όμορφη χώρα. Μ' άρεσε την πρώτη μέρα που πήγα εκεί. Είναι λίγο διαφορετικά γιατί είναι βόρεια και ξέρετε λίγο οι άνθρωποι εκεί είναι λίγο... έχει μια διαφορετική κουλτούρα. Εμείς είμαστε πιο φιλόξενοι, είμαστε πιο ανοιχτόκαρδοι, ας το πω και έτσι. Και είναι λίγο πιο, είναι πιο σκληροί σαν άνθρωποι. Αλλά προσαρμόστηκα αμέσως. Τα πάω πάρα πολύ καλά εκεί με τους, με τους ανθρώπους εκεί στην ομάδα, με τους συμπαίκτες μου. Έχω δεθεί μαζί τους. Περνάω όμορφα γιατί είμαι σε μια όμορφη, μια όμορφη πόλη. Γενικά η κουλτούρα τους είναι σχεδόν κοντά στη δική μας. Όσον αφορά ακόμα και το φαγητό, ακόμα και... ο καφές έξω, η βόλτα μας, μοιάζει πολύ κοντά στην Ελλάδα. Λίγο περίεργο για βόρεια χώρα, όμως ισχύει. Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, ωστόσο ξέρουμε την απάντηση. Οι Λιθουανοί αγαπούν περισσότερο το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο? Ξεκάθαρα το μπάσκετ. Είναι η χώρα του μπάσκετ, νομίζω. Είναι η χώρα του μπάσκετ, βέβαια. Ξεκάθαρα και αυτό φαίνεται... Είχε τύχει να πάω μία φορά σε έναν αγώνα της ομάδας μου αντίστοιχη σε μπάσκετ. Έπαιζε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ακόμα και τα γήπεδα και το πώς προσεγγίζουν ένα παιχνίδι εκεί πέρα, νόμιζα ότι ήμουν σε ένα αγώνα NBA. Δηλαδή, όλη η παραγωγή εκεί πέρα ήταν. Προσέχουν πάρα πολύ το μπάσκετ και επενδύουν σε αυτό παραπάνω το ποδόσφαιρο. Είναι τόσο πολύ οι δίμετροι, Βαλάντη, γιατί είναι και πολύ ψηλά παιδιά. Δηλαδή, έχουν βγάλει και το Σαμπόνις που ήταν 2-22. Για Ζηκεβίτσιους. Και ναι, γενικά είναι πολύ ψηλοί, φημίζονται για το ύψος τους οι Λιθουανοί. Γενικά είναι ψηλός λαός, ναι. Και γι' αυτό ίσως και επενδύουν πάνω σε αυτό. Πέρα από το ταλέντο δηλαδή, είναι γενικά ψηλός λαός. Δηλαδή, συνήθως Λιθουανό όταν θα δεις ψηλό παιδί. Δεν θα δεις κοντό. Σπάνια θα δεις κοντό παιδί. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή ο Βαλάντης ο Κοζορώνης φημίζεται και για την αλτικότητά του, θα το πω εγώ αυτό, να μην τον φέρνω και σε δύσκολη θέση, βλέπουμε και φάσεις που παίρνεις κεφαλιές από ποδοσφαιριστές που σου ρίχνουν μισό κεφάλι. Γιατί νομίζω πως ειδικά στο θέμα αυτό με τα φυσικά προσόντα, είναι δύσκολες οι μάχες στον αγωνιστικό χώρο με τέτοιους αθλητές. Καλά, μια αλτικότητα, μια όλα αυτά που είπες πριν με δείξει εδώ πέρα πριν το βίντεο, και εγώ ίδιος νόμιζα ότι λέω εντάξει, δεν έδειξε, με έδειξε κανένα Ρονάλντο. Έχει κάνει εδώ πέρα τέτοια διαφήμιση. Σου έχει αδυναμία, Βαλάντη, σου έχει αδυναμία. Είπα ότι τον θυμάμαι από μικρό στον Εργοτέλη και η αλήθεια είναι. Ήταν από τη χρυσή φουρνιά του Εργοτέλη, Βαλάντη. Όταν έπαιζες μαζί με τους υπόλοιπους, πολλοί από εσάς δεν ξέρω αν ονειρευόσασταν ότι θα κάνετε τέτοια καριέρα. Είσαι μια γενιά με Μπουχαλάκι, με Καρέλη, με.
Εντάξει, ο Κούτρες είναι λίγο μικρότερος. Μιλάμε για παιδιά που παίξανε όλα ή στο υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι εκείνη η φουρνιά, όπως και άλλες φουρνίες, ήμασταν τυχεροί που είχαμε τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα μας, πρώτα απ' όλα να μας διδάξουν παιδεία και πρωταθλητισμό, γιατί έτυχε μια περίοδος η οποία ήταν μεταβατική στην ουσία για τον Εγωτέλη, γιατί τότε ξεκινήσαμε να παίξουμε μπάλα εμείς, εκείνη η φουρνιά εννοώ. Ήταν μια περίοδος που χρειάστηκαν τα παιδιά της Ακαδημίας στη μεγάλη ομάδα. Με λίγα λόγια, αναγκαστήκαμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Και μάθαμε να παίζουμε με αυτό. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο βήμα για όλους όσους εκείνη την περίοδο πήραμε την ευκαιρία να γίνουμε επαγγελματίες. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία να κάνουμε πρωταθλητισμό, μεγαλώσαμε και σαν παίκτες πιο γρήγορα από ότι θα μεγαλώναμε υπό άλλες συνθήκες. Σωστό αυτό, όντως. Οριμάσατε γιατί κάποια στιγμή ο Εργοτέλης χρειάστηκε να ανέβει και κατηγορία και στη Super League να επιστρέψει με νέα παιδιά και κυρίως τα δικά του παιδιά. Ήταν ένα μικρό θαύμα τότε. Πήραμε ευκαιρίες ποδοσφαιρικά, πολλοί ποδοσφαιριστές, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, που υπό άλλες συνθήκες, όταν η ομάδα θα ήταν σε διαφορετική κατάσταση, σε διαφορετική μοίρα από ό,τι ήταν τότε, θα ίσως πέραμε λιγότερες ευκαιρίες. Mm-hmm. Δηλαδή η ομάδα αναγκάστηκε να στηριχτεί πάνω μας επειδή. Ήταν δύσκολη περίοδος. Ναι, μεν της βγήκε γιατί εκείνη η φουρνιά, ναι, μεν, okay, πήραμε κάποιες ευκαιρίες, το αξίζαμε κιόλας, γιατί είχαμε και ένα υπόβαθρο, και αυτό είπα πριν ότι ήμασταν τυχεροί, που είχαμε τους ανθρώπους πριν πάρουμε τις ευκαιρίες να ανέβουμε επαγγελματικά, να μας ετοιμάσουν και να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις συνθήκες που χρειάστηκαν εκείνη την περίοδο. Βαλάντη, το ποδοσφαιρικό σου μέλλον πώς το φαντάζεσαι και πού? Αυτή τη στιγμή και γενικά. Στη ζωή μου και στην καριέρα μου, δεν φαντουζόμουν ποτέ πάρα πολύ μακριά. Σκεφτόμουν το παρόν. Αυτή τη στιγμή είμαι χαρούμενος στο πρωτάθλημα που βρίσκομαι, στη χώρα που βρίσκομαι, στη Λιθουανία. Έχω άλλο χρόνο συμβόλαιο. Αυτό που φαντάζομαι είναι, περιμένω πώς και πώς καταρχήν να αρχίσει αυτή η σεζόν. Θα είναι πολύ σημαντική για μένα, γιατί στην ουσία η περασμένη σεζόν ήταν έτσι και μια προσαρμογή για μένα, να δω λίγο το πρωτάθλημα πώς είναι. Δεν πρόλαβα να πάω και τελείωσα το πρωτάθλημα γιατί πήγα σχεδόν στο τέλος. Όμως ανυπομονώ να αρχίσει καινούργια σεζόν. Θέλω πάρα πολύ να κάνω μια πολύ καλή σεζόν γιατί μπορώ σε εκείνο το πρωτάθλημα. Γιατί έδειξα ότι μπορώ να βγάλω πολλά στοιχεία σαν ποδοσφαιριστής. Και θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα εξέλιξη. Το κυνηγάω. Και αυτό που βλέπω στο μέλλον είναι αυτό που σας είπα μόνο. Είναι ότι κοιτάζω την επόμενη σεζόν και ό,τι έρθει με το καλό, την επόμενη βλέπουμε. Πάντως πρώτη σου χρονιά και κύπελο, έτσι. Δηλαδή η κούπα και είναι και πολύ όμορφο τρόπαιο. Αυτό που προλάβαμε να δούμε και σε φωτογραφίες. Έτσι δεν είναι, με την πρώτη ουσιαστικά πήρες τρόπαιο εκεί. Ναι, αυτό το κύπελο είναι σχεδόν πιο ψηλό και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί σας είπα, πήγα προς το τέλος της σεζόν. Η ομάδα βρισκόταν ήδη βέβαια στον ημιτελικό του κυπέλου. Όμως δεν ήταν εύκολο γιατί η ομάδα που βρίσκομαι και αυτή βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο γιατί πέρασε δύσκολα τα τελευταία χρόνια διότι είχε κάποια θέματα οικονομικά με την παλιότερη διοίκηση. Όμως η ομάδα μεγαλώνει ξανά γιατί έχει ιστορία η ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να πάρουμε το κύπελο γιατί δεν είχαμε τόσο δυνατή ομάδα για να χτυπήσουμε τις υπόλοιπες. Είναι θεσμός εκπλήξεων. Περισσότερο κοιτάζαμε μια καλύτερη θέση βαθμολογικά ώστε να διεκδικήσουμε μια θέση στην Ευρώπη. Όμως είδαμε παιχνίδι με παιχνίδι, βελτιωθήκαμε πάρα πολύ, δυναμώσαν πάρα πολύ σαν ομάδα. Ήρθαν κάποιες προσθήκες στην ομάδα την περίοδο που πήγα και εγώ. Δυναμώσαν πάρα πολύ σαν ομάδα. Και το πιστέψαμε και η αλήθεια είναι ότι το αξίζαμε κιόλας. Είχαμε πάρα πολύ καλή. Ωραία. Πάρα πολύ καλή περίοδο. Πανέβεζης, το λέμε σωστά. Πανεβεζής. Λίγο... Πανεβεζής. Πανεβεζής, μάλιστα. Καλά, πολλά δεν λέμε σωστά, αλλά τέλος πάντων. Το Γιασκεβίσκιους, για παράδειγμα, όταν πήγα Λιθουανία και είπα Γιασκεβίσκιους, γελούσαν. Δεν μεταφράζεται έτσι. Πώς τον λένε, δηλαδή, μπορείς να το πεις έτσι όπως τον λένε? Γιασκεβίσκιους. Α, είναι ο τόνος πιο. Για πες το, Γιώργο. Γιασκεβίσκιους. Ναι. Κάπως έτσι.
Εγώ τη Λιθουανία τη φαντάζομαι σαν μια πολύ ωραία χώρα με πολύ ωραίες γυναίκες, ας πω την αλήθεια, Βαλάντη. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχω ακούσει τα καλύτερα για την Βαλτική. Δεν θέλουμε τώρα να σε βάλουμε σε πειρασμούς. Εσύ θα παίζεις την μπάλα σου. Στο γήπεδο. Ειλικρινής είμαι, δεν έχει να κάνει να βάλεις πειρασμούς. Γενικά είναι μια χώρα που, αν με ρωτήσεις, άντρες, γυναίκες είναι. Έχει πολύ πιο όμορφες γυναίκες από ό,τι άντρες, έτσι. Ορίστε. Γενικά είναι μια χώρα. Εντάξει, εμείς κρατάμε ότι η νοοτροπία. Όσον αφορά το. Η νοοτροπία είναι ίδια, βέβαια. Κοντά στη δική μας. Μπορεί να είναι βόρεια, αλλά εντάξει, η νοοτροπία είδες. Εκεί αγαπούν τις βόλτες. Σωστά, Βαλάντη, τις βόλτες. Σωστά. Τον καφέ. Μπράβο. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Βαλάντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθούμε πάλι το 2021 να είναι ένα έτος γεμάτο επιτυχίες για το Βαλάντη. Έτσι και... Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ εύχομαι και σε εσάς το καινούργιο ότι θα φέρει ό,τι επιθυμείτε. Θέλω να ευχηθώ και στον κόσμο, γιατί περνάμε δύσκολες στιγμές όσον αφορά τον κορονοϊό. Εύχομαι το καινούργιο έτος να τελειώνει σιγά σιγά αυτό το πράγμα και να ευημερίσουμε. Υπάρχει υγεία στον κόσμο και να προχωρήσουμε παρακάτω. Μάλιστα. Να επιστρέψουμε στη φυσιολογική ζωή πλέον. Βαλάντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλησπέρα μας από Ηράκλειο.